Παρακαλώ, κύριε Νίκο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την υπέροχη εβδομάδα που περάσαμε. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μπορούσα να δώσω για άλλη μια φορά το έκανα. Συγγνώμη αν έχω στεναχωρήσει κάποιους και αν άθελά μου έτσι στο σπίτι δεν ήμουν συνεπής σε κάτι, οτιδήποτε. Όλοι κάνουμε λάθη. Προσπάθησα για το καλύτερο. Εύχομαι να τα κατάφερα να είναι μια ωραία εβδομάδα που να τη θυμόμαστε έτσι και να χαμογελάμε. Και σειρά έχει ο Παναγιώτης. Ξαναπαίρνω τη σκυταλιά τον Νίκο. Τη δεύτερη φορά που γίνομαι αρχηγός. Ξαναπήρα τη σκυταλιά τότε τη σκυταλιά από τον Νίκο. Όλοι παίρνουν τη σκυταλιά από τον Νίκο. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι και μόνιμα αρχηγός. Νομίζω είναι μεσολάβηση για όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς. Σίγουρα θέλω αυτή η εβδομάδα να πάει ρεμά ήσυχα. Δεν έχουμε κάτι στην λίγη να χωρίσουμε, οπότε πάμε... Οκ. τι άλλο. Α, το οποίο θα πάρω μαζί μου στο κάρτον. Θα πάρω την Αγγελίτα. Κάτι έτσι απρόσμενο. Ξανασκέψου το. Το ξανασκέφτηκα και μου είχε βάλει μαχαίρι πριν μέσα. Είναι πολύ βαρύ αυτό το ποτέ. Είναι βαρύ το ποτέ. Θα πάρω την Αγγελίτα μου. Από εκεί και πέρα... Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Ήσυχη, ήρεμη, να απολαύσουμε όλοι. Μπήκε όταν νιώσει έτοιμο, άνοιξε το κάρτον. Καλά να περάσει πάνω. Θέλω να ακούσω τι έχει μέσα, να δω. Κόρη! Τι? Προδοσία! Τι είπαμε? Κοίτα εδώ τι κάνει ο άνθρωπος. Βρε να σκουπίσουμε, είπαμε. Όχι να. Η Άννα σκουπίζει. Η Άννα σκουπίζει, δεν πειράζει. Για σκούπισε το. Μπράβο! Καλά να ζήσετε! Να ζήσετε! Να ζήσετε! Ένα τσίπς! Κατά ύφη, θα πάω εγώ. Ρε, πόσο καιρό έχω να ζήσω τώρα εσένα. Πραγματικά πόσο καιρό έχουμε να ζήσω. Αγάπη μου. Πω, φίλε. Καιρό έχουμε.